πήρε, ξαναπήρε και θα ξαναπάρει. 40 τα κουράκια, παιδιά, 40. Για ακόμη ένα Σάββατο, η λαϊκή αγορά τήρησε το ραντεβού της και όλοι οι επαγγελματίες ήταν έτοιμοι να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στους καταναλωτές. Ένα Σάββατο λίγο καλύτερο από τα προηγούμενα, όπως δήλωσαν οι επαγγελματίες, καθώς από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά επανέρχεται η καθημερινότητα των πολιτών και οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ας μας πείτε τι βλέπετε σήμερα λοιπόν, τι κίνηση έχουμε. Έλεγα ότι παρόλο ότι τέτοια εποχή δεν έχει να μας θυμίσει ποτέ κάτι καλό, δηλαδή μετά το 15 Αύγουστο όπως έχω ξαναπεί, θα έλεγα ότι σήμερα κάτι έγινε. Μπήκε και λίγος ξένος κόσμος μέσα στο παζάρι και λίγο κόσμος ο οποίος, επειδή ήταν και καλή ημέρα, βοήθησε τον κόσμο να κατεβήσει λαϊκή. Κάτι έγινε σήμερα. Να μας πείτε λοιπόν την δική σας εκτίμηση τώρα προς τα τέλη. Τίποτα το ιδιαίτερο. Δύσκολο καλοκαίρι για εσάς, Ναι, μωρό. Το χειμώνα για το φθινόπωρο έχουμε έτσι ελπίδα. Πιστεύουμε, ναι, να κρυώσει ο κόσμος να αγοράζει κάλτσες. Δεν έχει τίποτα. Ο κόσμος είναι στεγνός από χρήμα. Δουλειές δεν υπάρχουν, μας ήπιανε το αίμα. Τώρα θα μας κάψουν και θα μας πνίξουν. Αυτό έμεινε. Δεν πήγε καλά φέτος το καλοκαίρι από κίνηση. Ποιο καλοκαίρι, εδώ και 10 χρόνια δεν πάει τίποτα καλά. Να πούμε τον απολογισμό για σήμερα. Σήμερα από το πρωί που είχε δροσιά ο κόσμος, τώρα το καλοκαίρι ειδικά βγαίνει πολύ νωρίς. Δηλαδή 5 ώρα είχε κόσμο να φανταστείτε εδώ μέσα. 5 με 9. 3-4 ώρες δουλέψαμε. Μετά από τις 9 που βγήκε η ζέστη, λογικό είναι, ο κόσμος έφυγε λίγο στη θάλασσα. Άλλοι φύγανε γιατί πλάκωσε η ζέστη. Εντάξει, έσπασε ο κόσμος. Είναι όμως μια καλή μέρα. Σήμερα πήγε και λίγο καλύτερα από τις προηγούμενες φορές, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εντάξει, ήταν μια καλή μέρα. Βέβαια, ο κόσμος ακόμη είναι απλήρωτος. Όπως ξέρετε, εμείς δουλεύουμε κυρίως με συνταξιούχους. Οι συντάξεις τελειώνουν. Συν το βασικό μειονέκτημα που είναι η ζέστη. Η ζέστη είναι αφόρητη. Οπότε, όπως είπατε, η κίνηση είναι καλούτσικη, να μην πω καλή, καλούτσικη μέχρι τις 9. Μετά είναι δύσκολο για κάποιον και να περπατήσει. Και φυσικά όχι να φορτωθεί πράγματα. Καλημέρα, παιδιά. Η δουλειά είναι πεσμένη. Δόξα στον Θεό, όμως όσο μπορούμε κι εμείς, προσπαθούμε για το καλύτερο. Λοιπόν, το καλοκαίρι έχει φύγει. Ήσουν εδώ όλο. Θέλω να μας πεις ποιο ήταν τελικά το αγαπημένο φρούτο των καβαλιωτών. Ποιο ήταν αυτό που έχει την περισσότερη κατανάλωση. Ροδάκινα και νεκταρίνα το καλοκαίρι φέγει περισσότερο. Σταφύλι, κεράσι. Τι ψωνίσατε, λέω, σήμερα. Πήρατε τα απαραίτητα. Πήραμε νεκταρίνα και αγκουράκια. Από πού είστε? Μοντρεάλ. Μοντενέγκρο. Κάναντα. Μοντρεάλ. Κουεμπέκ. Καναδά. Από τον Καναδά και είστε εδώ για διακοπές. Ναι. 4 μήνες. 4 μήνες. Πώς σας φαίνεται λοιπόν η πόλη της Καβάλας? Πολύ ωραία. Μιλάτε πολύ καλά ελληνικά. Είστε Ελληνίδα? Όχι. Γαλλίδα. Κουεμπέκ. Είστε Γαλλίδα και μιλάτε πολύ καλά ελληνικά. Γιατί ο άντρας μου ήταν από εδώ. Καβάλα. Καβάλα. Αγαπήσατε καβαλιώτα, αγαπήσατε και την καβάλα λοιπόν και μάθατε και ελληνικά. Έτσι. Θα ψωνίσουμε. Τι θα πάρετε? Τι θα πάρουμε, ό,τι βρούμε. Ό,τι μας άφησε δικαίωμα ο ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουμε. Εσείς θα ψωνίσετε σήμερα? Προσπαθώ να δω τι υπόλοιπο χρημάτων έχω και να συνεχίσω να ψωνίσω. Καλή ή όχι αγοραστική κίνηση για τη λαϊκή του Σαββάτου, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι της λαϊκής ομορφαίνουν τα πρωινά του Σαββάτου σε όλους τους καβαλιώτες.